ως ένα ακόμα πλήγμα στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην οδό αναγνώστου Γογονή αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες της περιοχής τις κυκλοφοριακές αλλαγές που εφαρμόστηκαν από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης χάρη του περίφημου έργου του συνδετήριου δρόμου Χανίων Κόμβου Μουρνιών. Που επιβιώσανε από 1.002 κύματα. Από κορονοϊούς, που δεν είχε δουλειά στον κορονοϊό, από οικονομικές κρίσεις που δεν είχε τότε δουλειά γιατί ο κόσμος δεν είχε να φάει, όχι να πληρώσει και δεν είχαν και με το δελτίο να πάρουν τα λεφτουράκια τους από την τράπεζα. Επιβιώσαμε. Τώρα να κλείσουμε για τα κολονάκια είναι αμαρτία. Δεν μπορεί κανείς ούτε με αλάρμ να παρκάρει. Εδώ χθες ξεφορτώνανε κάτι, αμέσως ήρθε η αστυνομία και τους φώναζε. Σε δευτερόλεπτα, δεν ξέρω πού εμφανίστηκε πραγματικά. Ενώ μας είπαν ότι με αλάρμ έστω μπορούμε να κατεβάσουμε τις τσάντες μας. Οι δεκάτοικοι βρέθηκαν ξαφνικά εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους ή χωρίς πρόσβαση σε αυτά, καθώς τα κολονάκια που τοποθετήθηκαν κατά μήκος του δρόμου έβαλαν τέλος στη στάθμευση των αυτοκινήτων τους επί της οδού. Βλέπεις ότι τα σπίτια προϋπήρχαν. Τα σπίτια είναι παλιά. Είναι δεκαετία 60-70. Δεν υπάρχουν πιλωτές, δεν υπάρχουν πάρκινγκ. Το πιο απλό πράγμα. Εγώ μένω εκεί. Πες μου πώς θα μπω σπίτι μου. Γυρνάω από σούπερ μάρκετ. Γυρνάω με τη μάνα μου που είναι ηλικιωμένη. Πέρα από το πού θα παρκάρουμε. Πώς θα μπω σπίτι μου. Έστω για 5 λεπτά. Δεν μπορώ να σταματήσω. Η κοπέλα πάνω έχει 2 μωρά. Έχει καρότσι. Θέλει να τα μεταφέρει πάνω κάτω. Πώς θα γίνουν αυτά. Μέχρι χθες υπήρχαν 2 λωρίδες κυκλοφορίας, οι οποίες με τις αλλαγές έγιναν 3, χωρίς να αυξηθεί το πλάτος του δρόμου. Ο σχεδιασμός ήταν ένας απλός περιφερειακός δρόμος. Κάποτε, ας πούμε, εμένα το σπίτι μπροστά έχει πάρει ο Δήμος 64 τετραγωνικά. Είχε και κήπο, είχε και πάρκινγκ, είχε απ' όλα. Τα πήρε λοιπόν, έγινε διαπλάτηση και ξαφνικά σου λένε δεν μπορείς ούτε να παρκάρεις ούτε να μπεις στο σπίτι σου. Ήταν μια λύση η πιο εύκολη για να γίνει η διασύνδεση σε όλο αυτό το έργο. Που τελικά όμως έχει δημιουργήσει άπειρα προβλήματα σε εμάς. Σε εμάς που ζούμε και μένουμε εδώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως αντιμετωπίζουν οι καταστηματάρχες, καθώς όχι μόνο χάνουν πελάτες εξαιτίας της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης γιοταχή, αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη για την τροφοδοσία των επιχειρήσεών τους. Πού να σταματήσω. Έχουμε θέμα και με τα αναλώσιμα, τα υλικά. Είναι σκόνες, απορρυπαντικά, 1.000 πράγματα που παίρνουμε, έχουμε θέμα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε ούτε στις επιχειρήσεις μας. Έχουμε δώσει τόσα χρόνια την περιουσία μας για να ανοιχτεί ο δρόμος και να μπορούμε να είμαστε πιο άνετοι. Τώρα όμως δεν μπορούμε ούτε στο ίδιο μας το σπίτι και στην επιχείρησή μας να μπούμε μέσα. Τα πάνω κάτω έφεραν οι κυκλοφοριακές αλλαγές που σημειωτέων στηρίχθηκαν σε μελέτη του ΟΑΚ και στο τελευταίο τμήμα της οδού Ζυμβρακάκηδων. Η πολυαναμενόμενη φωταγώγηση του δρόμου συνοδεύτηκε από βεβαιώσεις παραβάσεων της τροχίας για τη στάθμευση, ενώ οι θέσεις που προϋπήρχαν καταργήθηκαν. Κάτοικοι, ενοικιαστές, νοικιάζω διαμερίσματα, θα μου φύγουνε. Πήραν το χωράφι μου μπροστά, πήραν από το πλάι. Τι άλλο πια θέλουνε. Μας έχουν 6 χρόνια σκοτεινοί, αποκαμωμένοι από τον κόσμο, και χτες μόλις ανάψαν τα φώτα, ήρθαν και γράψανε τους ταλέπορους, τους φτωχούς ανθρώπους που νοικιάζουνε. Είναι αμαρτία από το Θεό. Πρώτη μέρα που ανάψαν τα φώτα, ήρθε η τροχιά και έγραψε. Το βέβαιο είναι ότι οι αλλαγές ήρθαν για να μείνουν, καθώς είναι μέρος του συνολικού σχεδίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, που έχει εκπονηθεί εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία. Οι θύνοντες κάτι πρέπει να βρουν, μια λύση. Δεν μπορούμε να κλείσουν 20 χρονών μαγαζιά.